Αλλά όχι να αυτοτροφοδοτείτε το σύστημα παραπέμποντας η ίδια ηλεκτρική αρχή, γιατί εκεί θα μπει και η μέσα, θα χωρίσει η προσπάθεια του εκβιασμού, να μην παραπέμπονται από τους ίδιους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Και να πάω πίσω τώρα στο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης. Εδώ κάνετε μια εκτελεστική επιτροπή, το είπε και ο κ. Καραθανασόπουλος, υπουργή, και αφήνετε έξω αυτόν τον υπάρχοντα ηλεκτρικό μηχανισμό που έχετε, δηλαδή τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης. Το κάνετε εσκεμμένα, δεν σας στάρουν τα μέλη που είναι 15 και δεν θέλετε να τα κάνετε 16, ή θέλετε να καταργήσετε ένα μηχανισμό που τον έχετε, αλλά ενδεχομένως να μην είναι τόσο προσκύμενος φύλας εσάς και δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Και τέλος θέλω να πω, αν αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταπολέμησης φοροδιαφυγής που γίνεται κάθε 3 χρόνια, ενδεχομένως τα 3 χρόνια, αν προκύψουν εξαιρετικές εξελίξεις, όπως να έχουμε, ξέρω εγώ, μεγάλη ύφεση, ή ενδεχομένως να προκύψουν μεγέθη τα οποία διαφοροποιούν το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, να χρειάζεται αυτό το πρόγραμμα να λέει μέχρι 3 χρόνια, ενδεχομένως να χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί και σε λιγότερα από 3 χρόνια. Και εδώ πρέπει να δεσμευτείτε ότι σε αυτό το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει να βάλετε και να αντιμετωπίσει οπωσδήποτε η Επιτροπή το θέμα του παρεμπορίου. Πρέπει να κάνετε μια δήλωση ότι αυτή την ιστορία του παρεμπορίου δεν μπορεί να την αφήνετε ανεξέλεγκτη και να λειτουργεί αυτομάτως, αν τύχει να την αντιμετωπίσετε. Πρέπει να είναι δεσμευτικό ότι την ιστορία του παρεμπορίου και αυτά που χάνει το ελληνικό δημόσιο από ΦΠΑ, τουλάχιστον αυτό, να το αντιμετωπίσετε βάζοντας σαν στόχους της Διευπουργικής Επιτροπής ή του επιχειρησιακού στοιχείου, ότι είναι ένα στόχος το οποίο πρέπει να επιτευχθεί. Και η παρατήρησή μου γενική είναι ότι μπορεί όλες αυτές οι παρατηρήσεις γίνονται προθύστερα, δηλαδή έπρεπε να έχετε κάνει ένα εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο το αποτέλεσμα του επιχειρησιακού προγράμματος να ήταν το σημερινό νομοσχέδιο. Τώρα γίνεται αντίστροφα. Φέρετε ένα νομοσχέδιο, δημιουργείτε ένα άλλο μηχανισμό. Αυτό έπρεπε να γίνει σαν αποτέλεσμα του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Γείτονας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είχα πει και χθες επί της αρχής, με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση, σε συνέχεια προηγούμενων ρυθμίσεων, συμπληρώνει αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Και εδώ η έμφαση δίδεται στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη σύλληψη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της φορολογητέας ύλης που διαφεύγει. Και όλο αυτό το θέμα της φοροαποφυγής, της φοροκλοπής, της φοροδιαφυγής δεν είναι μόνο θέμα, η αντιμετώπιση δηλαδή αυτών των θεμάτων δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, ισοπολιτείας, αλλά εν προκειμένου λόγω της κρίσης, δεδομένου ότι έχει άμεση σχέση με τα έσοδα του δημοσίου, είναι θέμα εθνικής επιβίωσης. Πολύ περισσότερο μάλιστα που η φοροδοτική ικανότητα των συμπολιτών μας έχει φτάσει στα οριά της. Με τις ρυθμίσεις αναδιαρθρώνεται και ο φοροεισπρακτικός ηλεκτρικός μηχανισμός. Γιατί είναι σίγουρο ότι ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα προϋποθέτει ικανό και αξιόπιστο μηχανισμό. Έρχομαι τώρα στα πρώτα άρθρα που συζητούμε. Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δημιουργείται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο νέων εργαλείων, θα έλεγα, που βοηθάει στη σύλληψη της φορολογητές ύλης και στη τιμωρία της φοροδιαφυγής. Μεταξύ αυτών θεσμίζεται το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα. Άκουσα τον συνάδελφο του ΛΑΟΣ προηγουμένως να λέει ότι έπρεπε να υπάρξει το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα και μετά να γίνουν οι ρυθμίσεις. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει μετρήσιμους στόχους, συγκεκριμένες δράσεις, είναι κυλιόμενο. Υποτίθεται ότι και έτσι πρέπει να είναι, οι νομοθετικές ρυθμίσεις ξεπερνούν την εμβέλεια ενός τέτοιου προγράμματος και αναφέρονται στην αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία
είναι πέρα από τα επιμέρους, τους επιμέρους στόχους ενός προγράμματος. Όσον αφορά για το πρόγραμμα, όπως προβλέπετε, εκτελείται, αναφέρεται στο άρθρο 1, εκτελείται με τις οδηγίες Εκτελεστικής Δημιουργικής Επιτροπής, και εδώ θέλω να συμφωνήσω με όσους συναδέλφους είπαν, κυρία Υπουργέ, ότι καλό θα ήταν το προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης να τον περιλάβετε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν κατανοώ κι εγώ το λόγο που εξαιρέθηκε. Επίσης, θεωρώ σημαντική τη δέσμευση που υπάρχει ότι το πρώτο πρόγραμμα θα γίνει μέχρι 31 Τρίτου. Το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα το έχουμε μέχρι 31 Τρίτου. Με το άρθρο 2 θεσπίζεται ο θεσμός του εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος, προέρχεται από εισαγγελέα εφετών, από εισαγγελείς εφετών, και με το άρθρο 2 επίσης με το άρθρο 3 ενισχύεται το ποινικό προστάσιο κατά της φοροδιαφυγής. Ουσιαστικά αυστηροποιούνται οι διατάξεις και ορισμένα δικήματα αποκτούν κακουργηματικό χαρακτήρα. Για το θέμα του εισαγγελέα δεν έχω να προσθέσω ουσιαστικά τίποτα. Θεωρώ ότι είναι σωστή, υπάρχει ο θεσμός και αλλού. Θεωρώ ότι όπως έχει ρυθμιστεί το θέμα με αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, για το θέμα για το οποίο έχει γίνει και πολλής λόγος, της αυστηροποίησης των διατάξεων και της αλλαγής χαρακτήρα αδικημάτων. Όπως είπα και επί της αρχής και προέκυψε και από τις τοποθέσεις των φορέων, υπάρχει για μένα και εξακολουθώ και μετά την τοποθέτηση του Υπουργού να το πιστεύω και θα έρθω να πω την πρότασή μου, ότι υπάρχει υπερβολική δόση ποινικοποίηση. Και δεν το λέω για τους λόγους που υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, ούτε για να ανταποκριθώ σε ορισμένες επισημάνσεις των φορέων. Το λέω γιατί πιστεύω ότι το θέμα της υπερβολικής ποινικοποίησης δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πολλές φορές γίνεται μπούμερα. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει το πιο επικές σύστημα ποινών στην Ευρώπη και απαιτείται αυστηροποίηση, και ότι πραγματικά η ατιμορρησία, όπως είπε και ο Υπουργός, συμφωνώ και εγώ, αυλύνει τη φορολογική συνείδηση και μάλιστα σε εποχές κρίσης. Και ότι η επίκεια δεν αποτελεί κίνητρο. Όμως, εάν δεν έχουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, και δεν ξέρω πόσο τις έχουμε μέσα στο μηχανισμό, κύριε Υπουργέ, μπορεί αυτό το πράγμα να καταλήξει είτε σε κυνήγι του Φουκαρά και είτε σε μια ποινικοποίηση επιχειρηματικής ατυχίας ή δυσπραγίας, όπως υπόθηκε και από τους φορείς. Και εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την αυστηροποίηση, δεν πρέπει να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, να είναι δηλαδή οι ποινές δυσανάλογες προς την κοινωνική απαξία που δημιουργεί το αδίκημα. Το ότι είπε ο κύριος Υπουργός, έχουμε και σε άλλα αδικήματα βαριές ποινές, και τα παραδείγματα που έφερε, δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά τους. Θα πρέπει να προβληματιστούμε. Εγώ άκουσα ορισμένα παραδείγματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτές οι βαριές ποινές έφεραν το αποτέλεσμα. Και όπου υπάρχει η θανατική καταδίκη, δεν έχει μειωθεί η εγκληματικότητα. Αναφέρομαι σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, ασφαλώς, μέσα από την επίοικια, και χρησιμοποιώ περίπου ένα επιχείρημα που αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, κύριε Υπουργέ, ότι μέσα από την επίοικια δεν θα επιτρέψουμε να κάνουν παιχνίδι κάποιοι. Έξυπνοι, επιτίδιοι, εις βάρος συνεπών φορολογουμένων, σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Όμως, επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρω πόσο η αυστηροποίηση των ποινών φέρνει αποτέλεσμα. Το είδαμε στον ΚΟΚ, όταν αυστηροποιήθηκαν οι ποινές, δεν είχαμε μείωση των ατυχημάτων, ούτε των παραβιάσεων, διότι η αυστηροποίηση των ποινών οδηγεί πολλές φορές στη μη εφαρμογή τους ή οδηγεί πολλές φορές σε συναλλαγή. Εκεί δηλαδή επιμένουμε και λέμε ποιες είναι οι δικλείδες, να δει η κυβέρνηση μέχρι και την συζήτηση στην Ολομέλεια, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας που η αυστηροποίηση αυτών των ποινών δεν θα έχει αυτές τις παρενέργειες στις οποίες αναφερθήκαμε. Δηλαδή, να το πω με απλά λόγια,
Χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, να αναζητήσετε και έχετε ένα περιθώριο. Έχουμε και τη δεύτερη ανάγνωση και έχουμε και την Ολομέλεια. Έχετε ένα περιθώριο να βρείτε, να βρείτε εδώ τη χρυσή τομή. Το σχετικό θέμα, και λιώνω κύριε Πρόεδρε, το σχετικό το θέμα είναι και το θέμα της καταβολής, προκαταβολής από 25% σε 50%. Για την προσφυγή στο δικαστήριο. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι ο διπλασιασμός σε αυτή τη φάση και αυτός θα δώσει αποτελέσματα εν προκειμένου. Τι θέλουμε εμείς? Αποτελέσματα. Άκουσα τον κύριο Υπουργό στα παραδείγματα που ανέφερε και τις χρονοβόρες διαδικασίες, καθώς και τις μετατροπές σε αστεία πουσά των ποινών. Αυτό πρέπει να χτυπήσουμε. Δηλαδή, εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης και συμφωνώ η εξαγορά των οποιοδήποτε τελικά ποινών επιβληθούν, δημοκρατία έχουμε, δικαιοσύνη ανεξάρτητη αρχή, να μην είναι με βάση αστεία ποσά τα οποία αποτελούν κίνητρο σε τελευταία ανάλυση για τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν μπορεί εδώ και βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης να έχουν ορισμένες ενστάσεις για την αυστηροποίηση των ποινών, την υπερβολική δόση ποινικοποίησης, αλλά η δικαιολογητική βάση και η βάση τεκμηρίωσης είναι διαφορετική. Εμένα δηλαδή με ενδιαφέρει όχι να συνεχιστεί το πάρτι μέσα από επίοικια, αλλά με ενδιαφέρει να έχω ένα σύστημα τέτοιο ποινών και που να μπορεί να εφαρμοστεί και να μην αποτελέσει πρόσχημα είτε για μη εφαρμογή είτε για συναλλαγή. Είτε για νέου τύπου συναλλαγή και έχουμε νέες αιστείες διαφθοράς. Ευχαριστούμε τον κύριο γείτονα. Το λόγο έχει ο κύριος Μαργέλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός και συμφωνούμε όλοι ότι η φοροδιαφυγή είναι αντικοινωνική συμπεριφορά, είναι μεγαλύτερη κοινωνική αδικία, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, προκαλεί προβλήματα στην ανάπτυξη της χώρας. Αν θέλετε, έχει συμβάλλει αποφασιστικά στο να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε, ενώ η οικονομική κρίση στη χώρα μας και τα προβλήματα που έχει η χώρα μας. Καλά κάνουμε λοιπόν και παίρνουμε μέτρα αυστηρά, κύριε Υπουργέ, για να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Βεβαίως, δεν φτάνει μόνο το ποινικό οπλοστάσιο, το οποίο πάμε να δημιουργήσουμε. Χρειάζεται και μια σειρά άλλα πράγματα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά τώρα, θα αναφερθώ σε αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα. Είναι γεγονός ότι, και το είπε ο κύριος Υπουργός, υπάρχουν οι συνεπείς επιχειρήσεις και υπάρχουν και οι ασυνεπείς επιχειρήσεις. Οι συνεπείς επιχειρηματίες και οι ασυνεπείς επιχειρηματίες. Και βεβαίως δεν μπορεί να λειτουργούν οι ασυνεπείς σε βάρος των συνεπών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων. Όμως για να είμαστε δίκαιοι και αληθινοί, στην ζωή και στην πραγματικότητα και στην επιχειρηματική πραγματικότητα δεν υπάρχουν μόνο οι συνεπείς και οι ασυνεπείς. Μακάρι να ήταν έτσι. Αν ήταν έτσι, εγώ θα προσυπέγραφα και θα υπερθεμάτιζα στις αυστηρές ποινές έτσι όπως διαρθρώνονται και προβλέπονται μέσα από το νομοσχέδιο. Στη ζωή όμως και στην πράξη υπάρχουν και άνθρωποι συνεπέστατοι σε όλο τους το βίο, οι οποίοι επιχειρούν, είναι συνεπείς φορολογικές υποχρεώσεις και κάποια στιγμή αποτυγχάνουν κάτω από συγκυρίες που υπάρχουν στη ζωή και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν χρόνια ολόκληρα με επιτυχία και κάποια στιγμή, γιατί το